φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Νίκαιας, όπου ο Καραβάς κέρδισε με 5-0 το Πυθαγόρα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Πυθαγόρα, Σταμάτη Κουλούρη, και τον τεχνικό του Καραβά, Γιώργο Αντωνόπουλο. Να ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο. Κόουτσε, τι πήγε στραβά σήμερα και η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι? Πήγε στραβά ότι σε τρίτο συνεχόμενο μάτς, πράγματα που λέμε και δουλεύουμε και μέσα στην προπόνηση και σχεδιάζουμε για να αντιμετωπίσουμε κάποιον αντίπαλο, γίνονται λάθη, γίνονται λάθος μες στον αγωνιστικό χώρο, ατομικά μαρκαρίσματα ή θέματα υπομαδικής τακτικής και συνεργασίας μεταξύ παικτών, πράγματα που κάνουμε, τα προβλέπουμε και σχεδιάζουμε να παίξουμε, δεν μας βγαίνουν και βρισκόμαστε νωρίς πίσω στο σκόρ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συνεχίσουμε με το ίδιο μοτίβο και να χρειαστεί να αλλάξουμε πράγματα μέσα στην τακτική μας. Βρεθήκαμε να χάνουμε 3-0. Από εκεί πέρα αντιμετωπίσαμε το μάτς στο δεύτερο μήκο λίγο διαφορετικά, να εκμεταλλευτούμε κάποιους χώρους που μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε στην επίθεση, να κλείσουμε κάποιες αδυναμίες στην άμυνα, μήπως καλυτερεύσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Κυρίως να το ευχαριστηθούμε. Από εκεί πέρα αντιμετώπιζα μια ομάδα η οποία έχει διαφορετικούς στόχους με εμάς. Καλός αντίπαλος, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και καθάρισε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Γιώργο, το δικό σου σχόλιο για τη σημερινή νίκη του Καραβά. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι ξέραμε από την αρχή ότι παίζουμε με μια ομάδα που στην ουσία ίσως έπαιζε για το τελευταίο της χαρτί για την παραμονή, γιατί τα πράγματα ίσως έχουν γίνει πιο δύσκολα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον αντίπαλο, ίσα-ίσα που είναι πολύ συμπαθητική ομάδα και πραγματικά της εύχομαι τα καλύτερα, αλλά ξέραμε ότι θα έπαιζε το τελευταίο της χαρτί και έτσι εμείς έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα από όλα τα παιδιά είναι ότι αντιμετώπισαν το παιχνίδι πολύ σοβαρά. Μπήκαν αποφασιστικά από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς και να διαχειριστούμε καλά το παιχνίδι. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μέσα από το σημερινό παιχνίδι ολοκληρώσαμε το match κατά 7-11 με παιδιά 2.000 και πάνω. Για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία σήμερα για την ομάδα του Καραβά. Σίγουρα το σκορ και η έκβαση του αγώνα μας έδωσε αυτό το δικαίωμα, αλλά από μόνο το ότι 7 παιδιά το 2000 και πάνω ήταν μέσα στην 11η μας σε τελευταία λεπτά, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι η ομάδα έχει μέλλον. Σταμάτη, ποια είναι η άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου? Το φετινό πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι ένα μισό πρωτάθλημα, θα λέγαμε. Όποιος πήρε κεφάλι μπροστά στα πρώτα μάτς πριν τη διακοπή έχει ένα μεγάλο αβαντάζ. Εκείνη να το εκμεταλλευτεί, στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Νομίζω στο δικό μας όμιλο είναι 3 με 4 μάτς που διεκδικούν την άνοδο στα play-off το ανόδου. Από εκεί πέρα όλοι είναι πάνω κάτω στην ίδια δυναμική. Όπως είπε και ο συνάδελφος, στο match με match μετράει κάθε πόντος που θα πάρεις και κάθε τρίποντο ή ισοπαλία. Από εκεί πέρα εμείς τώρα βρισκόμαστε πάρα πολύ δύσκολα, θα παραμείνουμε στην κατηγορία βαθμολογικά, αλλά αυτό που κοιτάμε από την αρχή της χρονιάς είναι να χαρούμε το κάθε παιχνίδι, να γίνουμε καλύτεροι, γιατί παίζουμε με ντόπιους ποδοσφαιριστές, με επιτοπλίστων και εμείς με μικρούς ηλικία, οπότε μέσα από αυτό να μας κάνει καλύτερους. Οπότε όλο αυτό να το δούμε σαν μια εμπειρία πάρα πολύ καλή και να γυρίσουμε στο τοπικό πρωτάθλημα πιο δυνατή για την επόμενη χρονιά. Γιώργο, μου είχες πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι κοιτάς το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Με τη σημερινή νίκη ο Καραβάς βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου ως νεοφώτιστη ομάδα να παραμείνει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα πω ότι έγινε ένα καλό βήμα. Όχι ότι ο Καραβάς έφτασε κοντά στο στόχο της παραμονής. Όπως είπατε, και αυτό το παιχνίδι το αντιμετωπίσαμε σαν τελικό. Όταν μπήκα μέσα στα αποδυτήρια για να μιλήσω στα παιδιά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τους είπα ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας μας μέχρι το επόμενο. Για μένα, το λέω και το εννοώ, κάθε παιχνίδι θα έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα, τη δικιά του σημασία και κάθε πόντος που μπαίνει στο σακούλι, όπως είπε και ο συνάδελφος, θα είναι πολύ σημαντικός. Άρα, τελείωσε αυτό, χαιρόμαστε σήμερα, αύριο ξεκινάμε πάλι δουλειά για ένα παιχνίδι που θα έχουμε μετά το Πάσχα, που θα είναι με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας
και θα πρέπει και αυτό να το διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, Γιώργο? Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα παιδιά που είχαμε με τις κάρτες, δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Επιστρέφουν τα παιδιά που είχαν συμπληρώσει 4 κάρτες? Ναι, επιστρέφουν. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουν και προβλήματα τραυματισμών και θα είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται μετά από 15 μέρες με το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Στα μάτια εσείς έχετε προβλήματα, υπάρχουν? Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουμε κάποια παιδιά πίσω που δεν ήρθαν αποστολή, που είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε υγιείς να δουλέψουμε 10-15 μέρες και να πάμε στο επόμενο μάτς να φανούμε καλύτεροι. Να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αυτός είναι ο στόχος μας. Ωραία, κλείνοντας, ήθελα το μήνυμα του προπονητή του Πυθαγόρα, Σταμάτη Κουλούρη. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, έτσι, που θα ήθελες να περάσεις? Όσον αφορά το τι περνάμε αυτή την περίοδο, να τελειώσει, να φύγει αυτή η χρονιά και του χρόνου να είμαστε σε πρωταθλήματα καινούργια με κόσμο στο γήπεδο. Γιατί κανένα δεν χαροποιεί μια κατάσταση με άδεια γήπεδα, να παίζουμε, πηγαίνουμε σε αποστολές και δεν μπορούμε να βγούμε μια βόλτα, δεν μπορούμε να το χαρούμε, δεν μπορούμε να παίξουμε σε μια καυτή έδρα να νιώσουμε αυτή την ατμόσφαιρα, είτε κατά μας είτε υπέρ μας. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να ξεπεράσουμε όλο αυτό που γίνεται και να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο από μια άλλη οπτική, με κόσμο στα γήπεδα, με ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο, να δούμε τι θα γίνει με τις κατηγορίες και κοιτάμε τη συνέχεια. Ωραία. Κλείνοντας, Γιώργο, και το δικό σου μήνυμα για τις Άγιες Μέρες που έρχονται και την άποψή σου και για την ομάδα του Πυθαγόρα. Εγώ να ευχηθώ, όπως είπατε, για τις Άγιες Μέρες να έχουμε ένα καλό Πάσχα όλος ο κόσμος. Πάνω απ' όλα να έχουμε πολύ υγεία. Και όσον αφορά το σχόλιο του συναδέλφου που λέει ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο καλύτερα μέσα από αυτές τις συνθήκες που δημιουργούνται, σίγουρα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Αλλά είναι κρίμα, γιατί και εγώ στη δικιά μου ομάδα στενοχωρίαμαι που τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ ωραία και σπουδαία προσπάθεια και δεν είναι ο κόσμος για να τους δώσει το χειροκρότημα που το αξίζουν, αλλά και ο κόσμος μας, απ' την άλλη, δεν είναι στο γήπεδο για να δει τα παιδιά που κάνουν πολύ ωραία πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να στο μέλλον να έχουν μια καλύτερες συνθήκες για όλους και να μπορούμε να τα απολαύσουμε όπως πρέπει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.